Δεκέμβριος του 2001 ξεκινά επίσημα η επαγγελματική μου δραστηριότητα στις εκδόσεις ψυχογιός. Τότε σαν βοηθό στο τμήμα marketing και όταν βρισκόμασταν στα γραφεία στη Ζαΐμη 8 στον 5ο όροφο. Σιγά σιγά η εταιρεία μεγάλωνε. Από 25 άτομα που ήμασταν τότε αριθμούμε τώρα 65. Πολλοί οι συγγραφείς που μπήκαν, πολλά τα βιβλία που εκδόθηκαν και μετά από 2 χρόνια ήταν πολύ επιτακτικές οι ανάγκες για να δημιουργηθεί το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Μέχρι τότε όλοι κάναμε αποσπασματικά κάτι προς εκείνη την κατεύθυνση, αλλά δεν είχαμε τμήμα δημοσίων σχέσεων. Και ένα ωραίο πρωί ζήτησα από τον κύριο ψυχογιό να αναλάβω εγώ το τμήμα. Εκείνος μου είπε ναι. Όταν συνειδητοποίησα τη ζήτησα, τρόμαξα. Ήταν πολύ μεγάλο το άγχος μου και φυσικά δεν θα μπορούσα να τον εκθέσω. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Πολλά οφείλουμε στην διακονταετή πορεία μας και στους εξωτερικούς μας συνεργάτες. Μεταφραστές, επιμελητές, τυπογράφους, βιβλιοδέτες, που όταν χρειαζότανε εργαζόντουσαν νύχτα και ημέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης και τις εκατοντάδες τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία, τους βιβλιοπόλες που όλα αυτά τα χρόνια μας βοήθησαν με τη διανομή των βιβλίων μας στο αναγνωστικό μας κοινό, καθώς και τους αναγνώστες μας που αποδέχτηκαν από την πρώτη στιγμή και αγάπησαν τα βιβλία μας και μας υποστηρίζουν μέχρι σήμερα και έχουμε φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε. Ήταν το 1976 όταν γνώρισα το Θανάση ψυχογείο. 2 χρόνια αργότερα, το 1978, παντρευτήκαμε. Ήταν τότε λοιπόν που κάποια μέρα ήρθε και μου είπε: Τι λες, να προχωρήσουμε και σε εκδόσεις εκτός από το εμπόριο βιβλίων? Η απάντησή μου βέβαια ήταν ναι. Γιατί όχι, αν δεν το κάνεις εσύ, ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα? Γιατί ο Θάνος είχε πάθος με το διάβασμα, κυνηγούσε τη γνώση και μπορούσε να την αποδώσει καλά. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα πρώτα παιδικά βιβλία και αρχίσαμε να διαβάζουμε τις πρώτες σελίδες από τη μετάφραση της Μάρους Λοΐζου για τη μικρή Ζωζεφίνα της Μαρία Γκρίπα. Ακολούθησε ο Ούγκο. Τα βιβλία έγιναν 4, συγχρόνως όμως έπρεπε να δώσουμε και ένα όνομα στις εκδόσεις μας. Θυμάμαι είχαμε γεμίσει ατελείωτες σελίδες με ονόματα από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο, το φυσικό περιβάλλον, αντικείμενα κτλ. Τίποτα δεν μας άρεσε. Τότε πρότεινα να βάλουμε το όνομά μας, ψυχογιός. Ο Θάνος αντέδρασε. Είπε όχι, δεν γίνεται, γιατί σαν πολύ μετριόφρον που είναι, δεν ήθελε να προβάλλει το όνομά του. Τελικά, ως γυναίκα, καταλάβατε, τον έπεισα. Και γεννήθηκαν οι εκδόσεις ψυχογιός. Στα βιβλία γράφουμε 1979, αλλά για μένα μετράνε 31 χρόνια. Μετράει από τότε που πιάσαμε τις πρώτες σελίδες στα χέρια μας. Και βέβαια το να δημιουργείς δεν είναι και εύκολο και δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που καμαρώνουμε σήμερα. Η αναγνώριση από τους αναγνώστες μας, από τους συγγραφείς μας, από τους ξένους εκδοτικούς οίκους που μας εμπιστεύονται. Και ο στόχος μας δεν έχει όριο, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να πάμε πιο ψηλά και τώρα πια με νέο αίμα, με τα παιδιά μας. Τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μαζί με τα βιβλία μας. Ο Χάρης γιορτάζει φέτος τα 30 του χρόνια. Γεννήθηκε μαζί με τις εκδόσεις το 1979. Οι βάσεις για την επιτυχία της εταιρείας ξεκίνησαν από τους ίδιους ιδρυτές, τους γονείς μας δηλαδή, και την ανήσυχη προσωπικότητά τους. Τα περισσότερα για αυτούς βέβαια τα λένε οι συνεργάτες. Αυτό που κατά τη δική μας γνώμη συνετέλεσε περισσότερο στην εξέλιξη της εταιρείας είναι από την πλευρά του πατέρα μας το πάθος που έχει να αλλάζει τα πράγματα γύρω του. Είναι δηλαδή ανήσυχο πνεύμα, επιδιώκει συνεχώς να εξελισσόμαστε με φρέσκες ιδέες, νέες τεχνολογίες. Πρώτος αυτός ο ίδιος προσπαθεί να βελτιώνεται και να αλλάζει καθημερινά και προτρέπει και τους συνεργάτες του να κάνουν το ίδιο. Όσον αφορά τη μητέρα μας, ήταν και είναι αυτή που κρατά τις ισορροπίες στην εταιρεία. Είναι αυτή που καταφέρνει με τη λογική να εξισορροπεί τις καταστάσεις. Οπότε για να είμαστε εδώ σήμερα και να γιορτάζουμε τα 30 χρόνια, δεν τα πήγαν και άσχημα οι δυο τους. Στην πορεία βέβαια της εταιρείας βρέθηκαν σιγά σιγά οι κατάλληλοι άνθρωποι για να φτιαχτεί η σημερινή ομάδα που βλέπετε. Μια ομάδα που στηρίζουμε πάρα πολλά πάνω της και που έχει τρομερή όρεξη για αυτό που κάνει. Αποτελείται από ένα πυρήνα ανθρώπων πολύ ικανών και έμπειρων στο αντικείμενό τους και συνεχώς τροφοδοτείται και από νέους ανθρώπους με τις ιδέες τους, την ενέργειά τους, συμβάλλουν και αυτοί στην εξέλιξή μας. Μία ευχή.
σε 30 χρόνια να γιορτάζουμε με το ίδιο κέφι, την ίδια ζωντάνια, το ίδιο πάθος και τα ίδια χαμόγελα τα 60 μας χρόνια. Η διαδρομή που κάναμε τα 30 αυτά χρόνια ήταν μεγάλη και συναρπαστική. Άλλωστε σημασία έχει το ταξίδι και αυτά που κανείς αντιμετωπίζει στη διαδρομή του. Οραματίζουμε λοιπόν το μέλλον με νέες επιτυχίες. Ευελπιστώ ότι θα μεγαλώσουμε ακόμη πιο πολύ ως εταιρεία και σε αυτό θα συμβάλλει η δεύτερη γενιά, τα παιδιά μου και οι αφοσιωμένοι συνεργάτες μου, στους οποίους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αφοσιωμένοι στις αρχές που μας βοήθησαν να φτάσουμε ως εδώ και θα στοχεύουμε πάντα στην ικανοποίηση όλων αυτών που μας στήριξαν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ.